11 χρόνια προϋπηρεσίας κάνουν εργαζόμενοι που ξεκίνησαν να εργάζονται από τις 14 Φεβρουαρίου του 2012 έως 31 Δεκεμβρίου του 2023, καθώς έχουν μηδενική προϋπηρεσία, άρα και καμία μισθολογική εξέλιξη. Αυτό προκύπτει μετά τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έδωσε λεπτομέρειες για το ξεπάγωμα των τριετιών στον ιδιωτικό τομέα που επιβλήθηκε από το 2012 έως σήμερα. Όπως ξεκαθάρισε, δεν θα υπάρξει αναδρομική ισχύ στο μέτρο, σημειώνοντας ότι οι τριετίες επανέρχονται από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Η κυβέρνηση αποφάσισε άμεσα από 1η-1η του 2024 να ξεπαγώσουν οι τριετίες και κάθε επίδομα προϋπηρεσίας παρέμεναν σε αναστολή από το Φεβρουάριο του 2012. Πρακτικά φέρνουμε μπροστά κατά 1 με 1,5 χρόνο περίπου μία διαδικασία που σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία θα ξεκλείδωνε όταν η ανεργία θα έφτανε να έχει 4 συνεχόμενα τρίμηνα κάτω από 10%. Είναι ευνόητο ότι η επαναφορά των τριετιών δεν θα έχει αναδρομικότητα όπως τα 12 χρόνια που μεσολάβησαν από το 2012 έως σήμερα, όπως κάτι τέτοιο δεν έγινε ούτε στο δημόσιο τομέα. Ως δώρον άδρων για χιλιάδες εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, σχολίασαν συνδικαλιστές την επαναφορά των τριετιών που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για μας είναι μια κοροϊδία. Ξέρουμε ότι οι τριετίες υπήρχαν πριν το 2012 και σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάταξη δεν υπήρχε κατάργηση των τριετιών αλλά αναστολή. Βλέπουμε όμως ότι το επίμαχο κομμάτι από το 14 Δευτέρου του 2012 έως και 31 Δωδεκάτου του 2023 η προϋπηρεσία των εργαζομένων, οι τριετίες μηδενίζονται και πρέπει να ξαναχτιστούν από 1η-1η το 2024. Αυτό σημαίνει ότι αν ισχύουν αυτά που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός είναι μια κοροϊδία για τους εργαζόμενους, ακόμα μια κοροϊδία για τους εργαζόμενους, όπως μας είχαν υποσχεθεί και για το τομέα ενεργείας, το ίδιο πράγμα εννοούν και τώρα. Εμείς θέλουμε να δούμε ισχυροπιαστά πράγματα, να δούμε τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που πρέπει να έχουν πλέον οι εργαζόμενοι. Υποτίθεται ότι έχουμε φύγει για τα μνημόνια και δεν βλέπουμε οι μνημονιακές υποχρεώσεις να εξαλείφονται. Παραμένουν οι ίδιες και είναι εις βάρος των εργαζομένων. Οι τριετίες αφορούν όσους αμείβονται με το κατώτατο μισθό και όσοι αμείβονται με συλλογική σύμβαση εργασίας που προβλέπει επιδόματα προϋπηρεσίας. Εργαζόμενοι που αμείβονται με τα κατώτατα όρια και συμπληρώνουν τις απαραίτητες τριετίες θα λαμβάνουν 858 ευρώ με μία τριετία, 936 ευρώ με δύο τριετίες και 1014 ευρώ με τρεις τριετίες. Από το 2012 μέχρι και το τέλος του 2023, 11 χρόνια χαμένα για τους εργαζόμενους στην προϋπηρεσία τους. Εμείς ειδικά οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και όσοι υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας που δυστυχώς καλύβουν ένα μικρό ποσοστό των εργαζομένων, εκεί λοιπόν μέσα εμείς που υπογράφουμε αυτές τις συμβάσεις υπάρχει το επίδεμα προϋπηρεσίας ανά έτος. Θα επιμείνουμε στο επόμενο διάστημα για να πάρουμε διευκρινήσεις από το Υπουργείο Εργασίας. Κάθε τριετία που συμπληρώνεται προσθέτει 10% στο μισθό, ενώ στις περιπτώσεις που εργαζόμενοι που είχαν προσληφθεί πριν τις 14 Φεβρουαρίου του 2012 και είχαν συμπληρωμένες για παράδειγμα 2,5 τριετίες, σημαίνει ότι θα συμπληρώνουν το χρόνο που τους υπολείπεται από την 1η Ιανουαρίου του 2024.